Καλησπέρα σας. Ένα δύσκολο συναισθηματικά παιχνίδι. Πέρσι η ομάδα μου ήταν η Δάφνη Αθηνών. Ο Απόλλωνας Δάφνη τώρα που έχει γίνει. Ήξερα κάποια παιδιά από εκεί πέρα. Πήραμε την άνοδο μαζί τους. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Πρέπει να μοιραστούμε. Δεν ήμασταν καλύτεροι από αυτούς. Δεν ήταν καλύτεροι από εμάς. Ανέτοιμοι να είμαστε και δύο ομάδες. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στα ίδια πρότυπα που δουλεύαμε τόσο καιρό. Και σιγά σιγά, αγώνα με τον αγώνα, θα είμαστε σίγουρα καλύτεροι. Σίγουρα καλύτεροι και θα βελτιωνόμαστε πολύ. Η σύσταση της καινούργιας ομάδας, έχουν έρθει άτομα από ακαδημίες, από την ακαδημία. Έχουν έρθει πολλά παιδιά από ακαδημίες, έχουν έρθει παιδιά που ήμασταν πέρσι μαζί, παιδιά που είμαστε μαζί πολύ καιρό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι φέτος είναι μια καινούργια ομάδα, είναι 28 παιδιά το ρόστερ και 27 παίχτες είναι καινούργια. Σχεδόν 22 παίχτες είναι καινούργια. Οπότε μέχρι να δέσει όλη η ομάδα και να πάμε στο αποτέλεσμα, το θεμητό αποτέλεσμα που θέλουμε, είναι λίγο προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας. Και κάνετε τώρα κάποιες αναγνωριστικά παιχνίδια προκειμένου να δείτε το επίπεδο, φαντάζομαι, της ομάδας. Ακριβώς. Να δούμε και τα παιδιά πώς θα τα αποκρίνονται στους αγώνες, να δούμε και όλα αυτά. Έχουμε και το πρόβλημα με το γήπεδο, ότι κάνουμε σε μισό γήπεδο προπόνηση εδώ στην Τερψιθέα, αν και μας φιλοξενούν υπέροχα τα παιδιά. Για το δικό μας ετοιμάζεται και θα φτιάξουμε το καινούργιο γήπεδο κάτω στην Κλειφάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Υγεία, εύχομαι και καλή αγωνιστική χρονιά. Να είστε καλά.